κύριοι δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, θα ήθελα σήμερα να βρισκόμουν στον Εύρο, τον οποίο τόσες φορές έχω επισκεφθεί σε μια διαφορετική συγκυρία. Είχαμε την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να μιλήσουμε για την θετική πλευρά της αναπτυξιακής δυναμικής του Εύρου και ειδικά της πόλης Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς όμως σήμερα έρχομαι μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές, ίσως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που είχαμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, την οποία είχα την ευκαιρία και σήμερα να επιτηρήσω από αέρα και να βρεθώ και στην Δαδιά για να έχω μια αναλυτική ενημέρωση από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το Εθνικό Πάρκο. Ταυτόχρονα, καλούμαστε και ως χώρα να διαχειριστούμε τις χειρότερες πλημμύρες στην ιστορία μας. Και η σκέψη μας σίγουρα βρίσκεται στην Θεσσαλία, στους συμπολίτες μας, στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που είδαν τις περιουσίες τους να έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και απαιτούν και δικαιολογημένα από το κράτος να προστρέξει στην άμεση υποστήριξή τους. Όμως, τώρα είμαι εδώ στον Εύρο και θέλω να σας μιλήσω για τον Εύρο και για τη Θράκη. Και καταρχάς, να σας πω ότι δικαιολογημένα ενδεχομένως κάποιοι από εσάς μπορεί να αισθάνεστε ότι τώρα που έγινε αυτή η μεγάλη συμφορά στη Θεσσαλία, όλη η προσοχή του κρατικού μηχανισμού θα είναι στραμμένη στη Θεσσαλία και θα ξεχαστεί ο Εύρος. Σας εγγυώ προσωπικά ότι αυτό δεν θα συμβεί. Θα βρισκόμαστε κοντά στα προβλήματα του Εύρου με συγκεκριμένες δράσεις και με χρηματοδότηση για την οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επουλώσουμε τις άμεσες πηγές μας, αλλά να υλοποιήσουμε και ένα πιο φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο για τον Εύρο. Κάποιες πρώτες ιδέες τις έχουμε ήδη, αλλά έχω ζητήσει από τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο και με την υποστήριξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου όλα αυτά να μπουν σε ένα πολύ πιο συγκροτημένο κείμενο που θα πατήσει και πάνω στη δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή της Βουλής, για να δούμε τον Εύρο μετά την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, μετά από αυτήν την μεγάλη φυσική καταστροφή. Σήμερα το πρωί είχα την ευκαιρία μαζί με τον Υπουργό Παιδείας να βρεθούμε στον αγιασμό του Δημοτικού Σχολείου στην Παλακία. Και ήταν ίσως μία από τις λίγες ευχάριστες στιγμές σε ένα δύσκολο, σε ένα μαύρο καλοκαίρι, καθώς και με τη βοήθεια της ΔΕΚΠΑ Ευρωρίας μπορέσαμε και επισκευάσαμε το σχολείο σε χρόνο ρεκόρ και τα παιδιά ξεκίνησαν κανονικά τη σχολική τους χρονιά, χαμογελαστά, σε ένα σχολείο το οποίο θα το κάνουμε ακόμα καλύτερο, ότι μιας και μιλάμε και για την περιοχή της Παλαγίας. Ήδη η πρώτη εγκεκριμένη μελέτη αφορά την παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει γύρω από το χωριό, τα αντιδιαφορετικά και τα όποια αντιπλημμυρικά έργα πρέπει να γίνουν. Δίνουμε προτεραιότητα μαζί με τον κύριο Κουντούφα σε εκείνα τα χωριά που έχουν υποστεί ζημιά πέριξη των χωριών, όχι μόνο για λόγους ασφάλειας, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και για λόγους ψυχολογικούς, διότι δεν θέλω οι κάτοικοι να βλέπουν για πολύ καιρό αυτό το μαύρο, το χαμένο, το οποίο σίγουρα επηρεάζει και την ψυχολογία τους. Και αντίστοιχες παρεμβάσεις θα γίνουν σε όλη την έκταση της καμένης έκτασης. Ένα κομμάτι αφορά το Εθνικό Πάρκο, ένα δεύτερο κομμάτι αφορά εκτάσεις εκτός του Εθνικού Πάρκου. Ήδη ο κύριος Κουντούφας και οι πολύ άξιοι δασολόγοι, τους οποίους έχετε εδώ πέρα στην Διεύθυνση Δασών στην Αλεξανδρούπολη, έχουν ξεκινήσει τη σχετική προετοιμασία, ώστε να μπορούμε να τρέξουμε σε χρόνο ρεκόρ όλα τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ο Γιώργος Αμυράς είναι προσωπικός μου σύμβουλος για τα ζητήματα αυτά. Θα βρίσκεται πολύ συχνά εδώ στον Εύρο, ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο, τη Γενική Διεύθυνση Δασών αλλά και τους τοπικούς φορείς, να είμαστε σίγουροι ότι αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων για τα οποία έχουν δεσμευθεί. Και σίγουρα η δουλειά που κάνουμε στη Βόρεια Εύβοια είναι και αυτή μια χτίδα αισιοδοξίας. Εκεί πέρα κάναμε πολύ γρήγορες παραβάσεις. Τα αντιπλημμυρικά έργα άντεξαν, δοκιμάστηκαν από τον Ντάνιελ, διότι έπρεξε πολύ και στη Βόρεια Εύβοια. Δεν είχαμε ουσιαστικά προβλήματα και βέβαια και οι παρεμβάσεις που έγιναν στο δάσος βοήθησαν ήδη στη φυσική αναγέννηση και η εικόνα της Βόρειας Εύβοιας σήμερα είναι ήδη διαφορετική από αυτή που ήταν πριν από δύο χρόνια. Το ίδιο φιλοδοξούμε να γίνει και εδώ στον Εύρο. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω όλες και όλους που έδωσαν αυτόν τον άνισο αγώνα απέναντι σε μια φωτιά
η οποία είχε χαρακτηριστικά τα οποία ήταν πρωτοφανή και για πυροσβέστες με εμπειρία δεκαετίας. Δεν είναι τώρα η ώρα να συζητήσουμε αν και τι μπορούσε να γίνει διαφορετικό στην αντιμετώπιση της φωτιάς. Όμως θέλω να υποκληθώ στον ηρωισμό όχι μόνο των πυροσβεστών και των εθελοντών, αλλά και τον, το ανέφερε ο κύριος Κουντούφας, και των ανθρώπων, των δασικών συνεταιρισμών. Τους οφείλουμε πάρα πολλά. Και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι εσείς που ζείτε από το δάσος και το πονάτε, ήσασταν οι πρώτοι που μπήκατε μέσα από το δάσος και καταφέραμε και σώσαμε ένα μεγάλο κομμάτι παραγωγικού δάσους, το οποίο ενδεχομένως να μην είχαμε καταφέρει να το κάνουμε, εάν δεν είχαμε τη δικιά σας τη βοήθεια. Και αυτό είναι και ένα μοντέλο για το μέλλον. Τις φωτιές δεν τις βίνουμε μόνο με την πυροσβεστική, τις βίνουμε σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και με τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν από το δάσος. Αυτό είναι ένα μάθημα για την επόμενη μέρα, το οποίο πρέπει να το ενστερνιστούμε. Δύο ακόμα παρατηρήσεις όσον αφορά την φωτιά αυτή καθ' αυτή. Είναι σίγουρα σχετικά παρήγορο μέσα στη μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει το γεγονός ότι σημαντικά κομμάτια του Εθνικού Πάρκου έχουν καεί με φωτιά χαμηλής ή μέσης έντασης. Αυτό το βλέπετε και από πάνω όταν πετάτε. Ναι, υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι ολοσχερός καμένα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια όμως όπου το πράσινο συνυπάρχει με το καφέ και με το μαύρο. Αυτό μας κάνει συγκρατημένα αισιόδοξους ότι η διαδικασία της φυσικής αναγέννησης θα μπορέσει να τρέξει πιο γρήγορα και ότι υπάρχουν εστίες μέσα στο δάσος, σημαντικές άκαυτες που θα υποστηρίξουν την πανίδα, αλλά θα μας βοηθήσουν συνολικά και στην προσπάθεια που κάνουμε το δάσος να επανέλθει στην προηγούμενη του κατάσταση. Δεύτερον, να τονίσω τη σημασία του θεσμού των αναδόχων αποκατάστασης. Είναι ένα πείραμα το οποίο τρέξαμε πολύ επιτυχημένα μετά τις φωτιές του 2021. Για να δούμε πολύ απλά, εταιρείες, ανάδοχοι αναλαμβάνουν όχι μόνο τις μελέτες, αλλά και τη δρομολόγηση των έργων σε συγκεκριμένες περιοχές. Κόβουμε με άλλα λόγια την περιοχή σε κομμάτια και αναθέτουμε σε εταιρείες να αναλάβουν τα έργα σε συγκεκριμένες περιοχές με την υποστήριξη προφανώς των τοπικών φορέων, των δασικών συνεταιρισμών, όλων όσοι μπορούν να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια. Και η χρηματοδότηση με αυτόν τον τρόπο είναι εξασφαλισμένη από τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ήδη η ΔΕΠΑ εκτός από το σχολείο θα αναλάβει και την υλοποίηση της μελέτης γύρω από την Παλαγία, η οποία κοστολογείται περίπου στις 300.000. Αντίστοιχα έργα όμως και σε μεγαλύτερη κλίμακα θα γίνουν σε όλη την έκταση και του Εθνικού Πάρκου, αλλά και στις υπόλοιπες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός του Εθνικού Πάρκου. Τώρα, στα ζητήματα της υποστήριξης για την επόμενη μέρα. Έχουμε ένα σύστημα κρατικής αρρωγής, το οποίο το δουλέψαμε πολύ, προείστατε ο κ. Στρατόπουλος, και δουλεύει καλά. Και θα δουλέψει καλά και στην περίπτωση του έργου. Αυτό αφορά και τις αποζημιώσεις σε περιουσίες. Ευτυχώς οι ζημίες εδώ είναι σχετικά περιορισμένες σε σχέση με αυτό το οποίο θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στη Θεσσαλία, αλλά και τις αποζημιώσεις που αφορούν τις καλλιέργειες, αλλά και τις δραστηριότητες, τις κτηνοτροφικές ή τις μελοσοκομικές που είναι ασφαλισμένες στον ΕΛΓΑ. Ο Ανδρέας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Τα στελέχη του ΕΛΓΑ εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εξαιρετικά έμπειρα και έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Οπότε, κύριε Πανταζή, πρέπει να σταθείτε στο ύψος της φήμης που σας ακολουθεί και να τρέξουμε πολύ, πολύ γρήγορα όλα τα ζητήματα των αποζημιώσεων. Θέλω να πω κάτι για τα χρήματα. Ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό. Και έχει εξαντληθεί εδώ και καιρό για τον απρόσφατο λόγο ότι μας έτυχαν τόσες φυσικές καταστροφές που τα ασφάλιστα του ΕΛΓΑ δεν μπορούν απλά να καλύψουν. Και μόνο την προηγούμενη τετραετία δαπανίσαμε παραπάνω από 500 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να στηρίξουμε τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Συνολικά, δώσαμε 1,1 δις αγροτικές αποζημιώσεις. Δεν θέλω να έχετε καμία ανησυχία για τα χρήματα. Ο κρατικός προϋπολογισμός, αλλά και η ευρωπαϊκή στήριξη που θα πάρουν, θα καλύψουν και σε αυτήν την περίπτωση τις καταγεγραμμένες ζημιές και η εντολή που έχω δώσει στον Αντρέα είναι θα αποζημιώσουμε σωστά και δίκαια, αλλά με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Θέλω οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν από την παραγωγική γη του Έπρου να αισθανθούν ότι θα βρεθούμε, είμαστε κοντά τους, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε παράγουν λάδι, είτε είναι μελισσοκόμοι. Θα κάνω πάλι μία έκκληση για αυτό το οποίο είπε ο Αντρέας. Είναι πάντα πολύ δύσκολο, ξέρετε, για εμάς
να καλούμαστε να αποζημιώσουμε δραστηριότητες οι οποίες είναι ανασφάλιστες. Θέλω να το τονίσω αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αν επικρατήσει αυτή η λογική, κανείς δεν θα ασφαλίσει. Γιατί πολύ απλά θα λένε όλοι, γιατί να είμαι εγώ το κορόιδο να πληρώνω, ειδικά εδώ για την περίπτωση των μελισσοκόμων πολύ χαμηλά ασφάλιστα, αφού θα έρθει το κράτος να μας αποζημιώσει. Αλλιώς, αν ακολουθήσει αυτή τη λογική, το οικονομικό μοντέλο του ΕΔΑ θα καταρρεύσει και δεν είναι κάτι στο οποίο το αντέχουμε. Όμως, αυτή τη στιγμή, το κύριο μέλημά μας είναι παραγωγικός ιστός του πρωτογενούς τομέα που θύχτηκε από τη φωτιά, να αποκατασταθεί το μέτρο δυνατόν και αυτές είναι οι σχετικές κατευθύνσεις που έχω δώσει στον πρόεδρο του ΕΛΔΑ. Τα μέτρα στήριξης έχουν εξειδικευθεί από τον Χρήστο τον Τριαντόπουλο, όπου απαιτείται κάποια πρόσθετη παρέμβαση, θα το κάνουμε. Θα υπάρξει αντίστοιχο ΕΠΟΣΤΑΣ και αν υπάρχουν ζητήματα και στη Ροδόπη, μπορούμε να το επεκτείνουμε λίγο στις περιοχές εκείνες οι οποίες επλήγησαν. Θα κάνουμε μια ειδική μνήμα όμως στη Ραδιά και στο Σουφλί. Θα υπάρξει και ένα ενισχυμένο υποσύνολο του ΕΠΟΣΤΑΣ που θα αφορά ειδικά την περίπτωση της Ραδιάς. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν από τον τουρισμό στην περιοχή θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες. Σας διαβεβαιώνω υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά μέρη στη Ραδιά, τα οποία μπορεί κάποιος να επισκεφθεί και να χαρεί το κομμάτι του δάσους το οποίο δεν επλήγει από τη φωτιά, αλλά να μελετήσουμε, κύριε Πρίτανη, και να κάνουμε τη Ραδιά ένα πρότυπο παγκόσμιας μελέτης για το τι γίνεται μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή. Είναι μια ευκαιρία και για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Σε συνεργασία με το εξωτερικό θα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μελετηθεί αυτή η φωτιά, η οποία έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά να μελετήσουμε και την επόμενη μέρα. Το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς θα κάνουμε πραγματικά βέλτιστες πρακτικές. Στο κομμάτι αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και για να σας δώσω μια ένδειξη, τι είναι αυτό το οποίο κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη φωτιά. Οι πυροσβέστες μας το ξέρουν καλά. Όταν ξεκίνησε η δεύτερη φωτιά μέσα στο δάσος, αυτή η φωτιά έκαψε σε 4 ώρες ό,τι έκαψε η περσινή φωτιά σε 5 μέρες. Απλά για να έχουμε μια αίσθηση της ταχύτητας με την οποία κινήθηκε η φωτιά αυτή και γιατί ήταν τόσο δύσκολο να αποτραπεί η μετατροπή της, αυτό που λέμε, μέγα πυρκαγιά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έγιναν έργα και από το ΤΑΙΠΕΔ μέσα στη Ραδιά και αντιπυρικές υπήρχαν. Δυστυχώς δεν στάθηκαν αρκετές. Δεν το λέω δικαιολογία. Δεν κρύβομαι από την πραγματικότητα. Δεν καταφέραμε να προστατεύσουμε τη Ραδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τα υπόλοιπα είναι απλά αυτά τα οποία μας κάνουν λίγο αισιόδοξο. Όμως πρέπει να μάθουμε από αυτό το οποίο έγινε για να γίνουμε καλύτεροι την επόμενη μέρα. Ως προς τα αναπτυξιακά θα έχουμε του Εύρου, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πολύ πιο εκτενώς όταν θα έχω και το πόρισμα της Επιτροπής του Χρήστου του Τριαντόπουλου. Θέλω να κάνω όμως μια ειδική μνήμα στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια και τα θέματα που αφορούν τη φύλαξη των συνόρων. Γιατί ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει και δικαιολογεί πάρα πολύ. Ό,τι σας έχω πει ισχύει στο ακέραιο. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση της οποίας εγώ είμαι πρωθυπουργός να μην δώσει τη μέγιστη έμφαση στην προστασία των συνόρων. Ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει έρθει και έχει κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ροές των παράνομων μεταναστών και να θωρακίσουμε τα χερσαία σύνορα του Εύρου. Να το έχετε ακούσει. Από μένα προσωπικά είναι μια προσωπική μου δέσμευση και θα κριθώ και εγώ τελικά, όπως έχω κριθεί πολλές φορές στο παρελθόν, από μάχες που κερδίσαμε. Θυμάστε, ήμασταν όλοι μαζί το 2020, είναι μια μάχη διαρκείας όπως αυτή. Τον πόλεμο θα κερδίσουμε, όχι τη μάχη αυτή. Και θέλω να γνωρίζετε ότι για εμένα το ζήτημα αυτό είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι εθνικό ζήτημα και θα διαθέσουμε, όπως έχει πει και ο Υπουργός, και με τη βοήθεια όπου χρειάζεται των ενόπλων δυνάμεων. Όλους τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε αυτήν την μάχη να μπορέσουμε να την κερδίσουμε. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε κάτι το οποίο αναφέρθηκε και από τον Πρίτανη, από τη δυνατότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου να υποστηρίξει νέες δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι οποίες όμως να είναι γειωμένες στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Αναφέρω 2 παραδείγματα, τα οποία είχα την ευκαιρία να τα συζητήσω
και με τον Δήμαρχο Σουφλίου. Δεν έχουμε στη χώρα αρκετούς υλοτόμους. Είμαστε ελληματικοί. Εισάγουμε ξύλο. Στη χώρα σήμερα εισάγουμε ξύλο. Η χώρα έχει δάση. Με 70 εκατομμύρια στρέμματα δασοκάλυψης. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερους υλοτόμους και πρέπει αυτούς τους υλοτόμους να τους εκπαιδεύσουν. Άρα το δημόσια ΙΕΚ που έχουν να κάνουν με την υλοτομία θα ήθελα πραγματικά να κάνω το Σουφλί και τον Εύρο ένα κέντρο εκπαίδευσης για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του δάσους. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο έχει χειριστές. Πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Καλές δουλειές που απαιτούν μια εκπαίδευση την οποία μπορούμε να παρέχουμε και αυτή η εκπαίδευση μπορεί σίγουρα να λάβει και χώρα εδώ πέρα στην ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια, ναι, θα ξαναδούμε μαζί με το Δημοκρίτιο και μαζί με το Υπουργείο Παιδείας συνολικά τον άξονα των περιφερειακών τμήματων σε όλο τον Εύρο. Είναι εθνική επιλογή αυτό. Είναι εθνική επιλογή όλος ο άξονας, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη. Είναι κάτι το οποίο πια ξεφεύγει από την συνηθισμένη λογική την οποία έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανέμουμε τις σχολές μας, αλλά θα χρειαστούμε μια συζήτηση με το Πανεπιστήμιο το ίδιο. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουμε και να ακούσουμε τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας για αυτό. Τέλος, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την συνολική αναπτυξιακή δυναμική του Εύρου και της Αλεξανδρούπολης, η οποία μετατρέπεται τάχιστα σε μια πόλη με ιδιαίτερο γεωπολιτικό παγκόσμιο γεωπολιτικό αποτύπωμα και σκέφτηκα τελειώνοντας αυτήν την παρέμβασή μου αυτήν την δύσκολη μέρα απλά να σας δείξω μια φωτογραφία η οποία δείχνει τι είναι αυτό το οποίο ετοιμάζεται εδώ πέρα να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Αυτή είναι η πρίμη του εφεσαριού το οποίο θα έρθει και θα δέσει στην Αλεξανδρούπολη εντός των επόμενων μηνών. Έχει το όνομα της πόλης, δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς. Για να μπορέσει να γίνει πράξη, ένα μέρος μόνο του συνολικού σχεδιασμού μας για το πώς η Αλεξανδρούπολη θα μετατραπεί σε ευρωπαϊκό ενεργειακό κόμβο. Προφανώς με πάρα πολύ σημαντικές συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή, για τη χώρα συνολικά. Όμως, ανάπτυξη του Εύρου δεν είναι μόνο ανάπτυξη της Αλεξανδρούπολης, είναι ανάπτυξη όλου του Εύρου, του κεντρικού Εύρου, του Βόρειου Εύρου και δικό μας χρέος είναι να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η τόσο κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα περιοχή, αλλά αυτή η περιοχή που έχει και κατακτικούς ανθρώπους, θα απολαμβάνει ισόρροπα τα ωφέλη μιας αναπτυξιακής δυναμικής σε βάθος χρόνου. Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να σας πω ότι προφανώς θα είμαι συχνά στον Εύρο, στη Θράκη συνολικά, όπως ήμουν τα 4 χρόνια της προηγούμενης διακυβέρνησης. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλατε τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά στις εκλογές. Και να σας πω ότι για μένα αυτό είναι όχι ένα διαβατήριο εφησυχασμού, αλλά ένα διαβατήριο ευθύνης να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά, να διορθώσουμε αυτά τα οποία καταστράφηκαν, να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση με μια τελείως διαφορετική λογική που θα δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμογή και στην ανθεκτικότητα όλων των δράσεων μας, διότι η κλιματική κρίση επηρεάζει τα πάντα, δεν επηρεάζει μόνο το νερό ή τις υποδομές μας και αυτό απαιτεί μια διαφορετική φιλοσοφία που πρέπει να διαπνέει συνολικά πια τον κρατικό μηχανισμό από εδώ και στο εξής. Και έχουμε και ελπίζω η επόμενη επίσκεψή μου να είναι σε μια πιο ευχάριστη συγκυρία. Σας ευχαριστώ πολύ.